Για το νέο μεταναστευτικό νόμο μίλησε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισας ο πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Αθανάσιος Νάκος, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί λάθος πολιτική και για να λάβει ένας μετανάστης στην ελληνική ηθαγένεια θα πρέπει να προηγηθεί η κοινωνική του ενσωμάτωση. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τα προσεχή χρόνια, αλλά και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, μια που στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές θα υπάρξει ειδικός εκλογικός κατάλογος με τον οποίο θα ψηφίσουν διάφορες κατηγορίες οικονομικών μεταναστών και όχι μόνο. Ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, είπε ότι υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά. Πρώτον, δίδεται μια ανάσα όχι από τα μέτρα που πάρθηκαν από το Eurogroup αλλά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ανεξάρτητα από την πιστοληπτική ικανότητα ή τη βαθμολογία, όπως λένε, την αξιολόγηση, όπως είναι η κανονική έκφραση, θα γίνονται δεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το θετικό. Το άλλο που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι το δίχτυο ασφαλείας το οποίο δημιούργησε η Eurogroup, το Eurogroup, είναι ένα δίχτυο ασφαλείας μετά την πτώση από το σχοινί του σχοινοβάτη. Άρα για να λειτουργήσει πρέπει να πέσει από το σχοινί. Και στο δίκτυο υπάρχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο, όπως δήλωσαν και οι πρωθυπουργοί που συμμετέχουν στο Eurogroup, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει την τεχνογνωσία για να επιβάλλει και να παρακολουθήσει την τήρηση των μέτρων. Αλλά αυτά τα μέτρα όλοι γνωρίζουμε ότι είναι επώδυνα. Οξύτατη κριτική άσκησε ακόμη στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη για καθυστερήσεις τόσο στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ όσο και στον αναπτυξιακό νόμο.